στη διάθεση της Κεντρικής Επιτροπής Εκλογικών Διαδικασιών του ΠΑΣΟΚ βρίσκονται οι αιτήσεις όσων ενδιαφέρονται για μια θέση στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Δεν έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή των αιτήσεων, αλλά αίσθηση προκαλεί το χαμηλό ενδιαφέρον στο νομό Ιωαννίνων σε αντίθεση με τους νομούς Άρτας και Πρέβεζας. Άλλες μέσω email και άλλες μέσω κανονικού ταχυδρομείου καταφθάνουν οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων για μια θέση στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη δεν έχει συμπληρωθεί το παζλ με το σύνολο των προσώπων. Βέβαια, αναμένεται να δοθεί και ολιγοήμερη παράταση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η όλη διαδικασία είναι δεσμευτική και δεν θα μπορούν να προκύψουν και άλλα ονόματα σε δεύτερο χρόνο. Έτσι, στο νομό Ιωαννίνων το ενδιαφέρον τους εξεδήλωσαν η Χρυσόστομος Βούζας και Δημήτρης Μωυσιάδης, ενώ η Κεντρική Επιτροπή Εκλογικών Διαδικασιών αναμένει να παραλάβει τις αιτήσεις και των Νίκου Ζαρμπαλά και Μαργαρίτας Κιτσανού. Στο νομό Άρτας κατατέθηκαν 13 αιτήσεις και συγκεκριμένα. Ο υποψήφιος και το 2004 Δημήτρης Τσιρώνης, ο πρώην βουλευτής Δημήτρης Κωσιβάκης, ο πρώην γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Άρτας του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Γιάννης Παπαλέξης, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών Παντελής Γεωργογιάννης, ο πρώην νομαρχιακός σύμβουλος Κώστας Αντωνίου, ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Αρταίων Παναγιώτης Γαβρίλ, ο υπάλληλος στην περιφέρεια Υπήρου Δημήτρης Χαμπίπης, ο δικηγόρος Ευάγγελος Ακέλιος, το μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Χρήστος Λαλάκος, όπως επίσης και οι κύριοι Κώστας Λαγός και Γιώργος Γιακοβάκης. Κατατέθηκαν όμως και δύο γυναικείες υποψηφιότητες. Από την αναπληρώτρια γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής του κόμματος Αλέκα Κατσαούνου και την Ομαρχιακή Σύμβουλο Αλεξάνδρα Λάπα Πανακούλια. Εγώ τους καλωσορίζω την υποψηφιότητα, γιατί πέρα από τις προσωπικές μας φιλοδοξίες, αυτές τις προθέσεις τις κατατάσσουμε και στον εθελοντισμό. Δηλαδή, είναι άτομα τα οποία βάζουν τον εαυτό τους μάχημους κοντά στο ΠΑΣΟΚ. Τους καλοδέχομαι και τους έχουμε καλή επιτυχία στους προκριματικούς, κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα. Και στο νομό Πρέβεζας δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη πόσοι διεκδικούν μια θέση στο ψηφοδέλτιο. Η Κεντρική Επιτροπή Εκλογικών Διαδικασιών έχει παραλάβει τις αιτήσεις της Βάσος Ζάβρα, Προέδρου της ΕΓΕ νομού Πρέβεζας, του Αντινομάρχη Κώστα Καζατζίδη, του Νομαρχιακού Συμβούλου Ευάγγελου Μπακόλα, του Δημοτικού Συμβούλου Φαναρίου Γιώργου Κοντοδήμα, του Ιχθυολόγου Γιώργου Ζάκα, του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Γιώργου Ντούσκα και αναμένουν κι άλλες, μεταξύ αυτών της αναπληρώτριας συντονίστριας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Μαρία Σαραβανή.